όλα τα όπλα του φαίνεται διατεθειμένος να χρησιμοποιήσει ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς έχει ξεκινήσει αντίστροφη μέτρηση για τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές. Αυτή τη φορά, ένα από τα χρησιμοποιητά χαρτιά του, η ελκυστική σύζυγός του Μελάνια, τον υποστήριξε σε συνεντεύξεις που παραχώρησε σχολιάζοντας τις απαξιωτικές δηλώσεις του για τις γυναίκες σε βίντεο του 2005. Τις χαρακτήρισε κουβέντες μεταξύ αγοριών και υποστήριξε ότι ο σύζυγός της απολογήθηκε γι' αυτό. Θέλουν ακόμα και να χειραγωγήσουν τις εκλογές. Πιστέψτε με, γίνονται πολλά, αλλά ακούς αυτούς τους ανθρώπους να λένε ότι δεν τρέχει τίποτα. Άνθρωποι έχουν πεθάνει 10 χρόνια και ψηφίζουν ακόμα. Παράνομοι μετανάστες ψηφίζουν, δήλωσε ο Τραμπ σε ομιλία του στο Wisconsin, επαναλαμβάνοντας τις κατηγορίες του για νοθεία. Στο στρατόπεδο των Δημοκρατικών προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τη μία μετά την άλλη αποκάλυψη για τη γνωστή υπόθεση των emails. Αυτή τη φορά έγινε γνωστό ότι ένα ανώτατο στέλεχος του Υπουργείου Εξωτερικών προσπάθησε πέρυσι να προστατέψει τη Χίλαρη Κλίντον, πιέζοντας το FBI να εγκαταλείψει τη θέση του ότι ένα από τα email σε ιδιωτικό σερβερ που χρησιμοποίησε όταν ήταν Υπουργός Εξωτερικών περιείχε απόρριτες πληροφορίες. Πάντως, οι δημοσκοπήσεις πηγαίνουν καλά για την Κλίντον, που συγκεντρώνει το 47% στην πρόθεση ψήφου έναντι 38% του Ντόναλντ Τραμπ. Ακόμα και αν οι αναλυτές υποστηρίζουν ότι το προβάδισμα της Κλίντον οφείλεται στην αντιπάθεια για τον Τραμπ και όχι στην προτίμηση για την ίδια.